Σε ένα μήνα μέσα, μόλις είδαμε ότι έρχονται συνεχώς καταγγελίες, τότε είπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Δημήτρης Μάρκου είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει την ιδιότητα να προβλέπει τι θα συμβεί στην αγορά. Δουλεύει στο συνήγορο του καταναλωτή. Μια ανεξάρτητη αρχή που δέχεται καταγγελίες καταναλωτών και οποιαδήποτε διαφορά τυχόν έχουν με κάποια εταιρεία. Όταν το Μάρτιο του 2009 ο Μάρκου βλέπει το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που χειρίζεται να τον βομβαρδίζει με μηνύματα και καταγγελίες καταναλωτών που σχετίζονται με την ασπής πρόνοια, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο Μάρκου σηκώνει το τηλέφωνο και ζητά να συναντήσει τους ανθρώπους της ασπίδας. Τους θέσαμε το πρόβλημα που υπάρχει. Μας υποσχέθηκαν ότι θα δουν το θέμα και μάλιστα κάναμε έναν πίνακα άμεσων αναγκών. Κυρίως ανθρώπων με μικρά ποσά που τα είχαν άμεση ανάγκη και τους είπαμε ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Δώσαμε ένα χρονικό περιθώριο. Στην εκπνοή όμως του χρονικού περιθωρίου αυτού δεν είχε ικανοποιηθεί ο αναγκαίος αριθμός. Έπρεπε να το παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη.